αλλά και σε συνεργασίες με το πρώτο το σχολείο. Σίγουρα, έτσι παίξαμε καλύτερα στο δεύτερο μήκονο. Όταν έχεις το μυαλό στην πόσα και δύο συζήτηση με τον ένα άλλο τρόπο, χαλαρώνεις. Από εκεί και πέρα το στόχο το κάναμε. Περιμένουμε ποια ομάδα θα παίξουμε την Παρασκευή και να προσπαθήσουμε και να τα δώσουμε όλα για να πάμε τελικό. Ο στόχος είναι να πάμε τελικό και άμα γίνει, θα έχει τα δύο. Κάτι άλλο. Θα μου κάνετε πάλι την ερώτηση στη Βαλά. Κερδίσαμε πέρυσι το Παρασκευή και φύγαμε σε ένα τελικά. Κάτι άλλο. Γιάννη, όσον αφορά το παππούσιο, νομίζω ότι πήγαμε με έξι καινούργιες παίκτες και διοργάνωση. Ποιο είναι το σχολείο σου ύστερα και από εδώ. Τα παιδιά παλεύουν. Είναι δύσκολο. Γιατί η διοργάνωση είναι, ξέρεις, με 15 μέρες προετοιμασία. Είναι μια διοργάνωση που τελειώνει μέσα σε μια εβδομάδα. Είναι μια διοργάνωση που αν την πετύχει, πα Ολυμπιάδα αυτομάτω δεν έχουν παίξει ούτε καν πανευρωπαϊκό με την ομάδα δρό. Είναι όλα, ξέρεις, μαζεμένα και τα παιδιά προσπαθούν να βοηθήσουν. Βλέπουμε πάλι τον Θανάση, βλέπουμε τον Αθηναίο. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε για όλα τα παιδιά. Προσπαθούν να μπορούν μέσα από την καρδιά του και ενέργεια για την ομάδα. Κάτι τελευταίο, φαίνεται ότι ο αντίπαλος είναι στην Ιταλία. Χωρίς τον Τόμις φέτος, με λίγα να κάνει. Εντάξει, είναι καλή ομάδα. Είδατε χθες ότι στο τέλος έχασε από την Ιταλία. Πρέπει να παλέψουμε να κερδίσουμε, να παίξουμε δυνατά και βασικά να παίξουμε δυνατά να κάνουμε το παιχνίδι μας και άμα είναι να κερδίσουμε να πάμε στο τελικό που είναι δυνατό. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Εντάξει, να είστε καλά, γεια σας. Και να μην προχωρούμε.